Without first getting a serious reform of economic governance and real discipline and economic coordination, Eurobonds would quickly turn to junk bonds. Στο ταξίδι εξπρές πάντως που κάνει στο Βερολίνο, εκτός από μέτρα λιτότητας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος συζητά με τον Βόλφγα Σόιμπλε και με Γερμανούς βιομηχάνους για τις προσπόληση κρατικές επιχειρήσεις και τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Πάμε τώρα στο Χρήστο Κόνστα να μας πει περισσότερα. Χρήστο, μπαίνουμε σε εποχή σκληρού bras de fer ανάμεσα στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά κράτη και στις αγορές. Είναι ολόκληρος ο πλανήτης, ένα καζάνι που βράζει και το ρεπορτάζ του Κωσίτου Πλάτζου το έδειξε αυτό. Βερολίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, όλοι μιλούν για την Ελλάδα, αλλά η συζήτηση δεν αφορά την Ελλάδα. Η φωτιά άναψε από χθες το βράδυ, όταν η Moody's ξαφνικά, ανέτεια, υποβάθμισε 4 σκάλες την Πορτογαλία. Γιατί λέει, του χρόνου, αφού δεν μπορείτε να βρείτε σήμερα λύση για την Ελλάδα, του χρόνου η Πορτογαλία θα έχει ένα άλλο ίδιο πρόβλημα και αυτή δεν θα μπορεί να βρει δανεικά. Και αφού δεν είστε ικανοί να παρουσιάσετε μια συνολική ευρωπαϊκή λύση, εσείς οι ηγέτες της Ευρώπης, υποβαθμίζω από τώρα την Πορτογαλία στα σκουπίδια. Αυτή ήταν η φωτιά που άναψε. Αμέσως μετά έριξε βενζίνη στη φωτιά η Γερμανία. Πρώτα η κυρία Μέρκελ που είπε ότι δεν δίνουμε σημασία στους οίκους αξιολόγησης. Αμέσως μετά ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος είπε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και αμέσως μετά επανέφερε η Γερμανία την παλιά της πρόταση για ανταλλαγή ομολόγων. Δηλαδή, όποιο ομόλογο λήγει, να πηγαίνει αυτός που το έχει να παίρνει ένα άλλο ομόλογο 30 ετούς διάρκειας υποχρεωτικά. Δηλαδή, αυτό που είχαν απορρίψει οι οίκοι αξιολόγησης, αλλά και ο Ζαν Κλότρισε, η Κεντρική Τράπεζα, το έχει απορρίψει αυτό το σχέδιο. Έριξε λοιπόν φωτιά στη συζήτηση και τώρα πραγματικά υπάρχει ένα πολύ καυτή συζήτηση. Το πρόβλημα που σωστά επισημαίνουν οίκοι αξιολόγησης είναι ότι η Ευρώπη ακόμα δεν έχει παρουσιάσει μια συνολική λύση. Δεν έχει δώσει μια οριστική απάντηση για το πώς θα διαχειρίζεται αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω, Χρήστο, ότι το έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας στην Ευρώπη για άλλη μια φορά είναι προφανές και πρόκειται ίσως για την πιο κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της και με την ηγεσία εκείνη που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ελλειποβαρής. Και έχει πολύ βραχυπρόθεσμα. Και να θυμίσω, μια και μιλάμε για Πορτογαλία, ότι ο κύριος Μπαρόζο οδήγησε την Πορτογαλία στην οικονομική κρίση. Κατ' ουσίαν, ο κύριος Μπαρόζο ακούσαμε λίγο πριν τι λέει τώρα και πώς ετοιμάζεται να παραδώσει την Ευρώπη. Και η Πορτογαλία είναι το καλό παιδί της υπόθεσης, γιατί εφαρμόζει ένα σκληρό μνημόνιο περιορίζοντας δαπάνες και δεν έχει τόσο μεγάλο χρέος. Είναι προφανές, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στη Γαλλία, και έχω πληροφορίες οι οποίες με καθιστούν λίγο πιο αισιόδοξο, υπάρχει μια συζήτηση για μια βεντάλια επιλογών. Αλλά ώστε να μην υπάρξει. Κάθε φορά που εκφράζεις αισιοδοξία. Στη συνέχεια έρχονται τα χαστούκια απανωτά. Τότε για να σε επιβεβαιώσω, ας δούμε τα διαγράμματα τα οποία πραγματικά δείχνουν τη φωτιά που έχει ανεβεί. Κοιτάξτε τι έγινε σήμερα με τα spread, τα επιτόκια δανεισμού. Κοιτάξτε την Πορτογαλία, παρακαλώ, η οποία πριν από λίγη ώρα έφτασε στο 12% το spread στις 1.200 μονάδες. Είχαμε άνοδο 240 μονάδων στο spread της Πορτογαλίας μόνο σε μια μέρα. Καλά τα δικά μας, καλά της Ιρλανδίας και της Ισπανίας και της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι το επόμενο χτύπημα που θα ακούσουμε από τους οίκους αξιολόγησης. Ταυτόχρονα όμως ανέβηκαν και τα CDS, τα ασφάλιστρα στον κίνδυνο χρεοκοπίας. Και εδώ η Ελλάδα είχε μια σημαντική άνοδο 92 μονάδες, αλλά κοιτάξτε στην Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, το καλό παιδί της υπόθεσης, το υπάκουο παιδί που εφαρμόζει το πρόγραμμα, είχε αύξηση στα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου χρεοκοπίας, κατά 140 μονάδες. Αυτά τα πράγματα πραγματικά δείχνουν, είμαστε σε μια φωτιά που έχει ανάψει. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Και κοιτάξτε το τελευταίο πώς έπεσε σήμερα το ευρώ, κατά από το 1,45 στο 1,42, πολύ γρήγορα, πολύ απλά, μόνο με αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια. 11 Ιουλίου είναι το κρίσιμο Eurogroup. Το καλό νέο της υπόθεσης είναι ότι στη συνάντηση Βενιζέλου Σόιμπλε τι μπορεί να περιμένουμε. Το κρατάνε μυστικό το μέρος, το εστιατόριο που θα πάνε να φάνε, για να μην υπάρξει και πολλής κόσμος. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι. Α, τι ξέρουμε. ότι πέρα από το θέμα πραγματικά των επιχειρήσεων, γιατί είχε μια συνάντηση πριν από λίγο ο κύριος Βενιζέλος με τον ΣΕΒ της Γερμανίας, τους βιομηχάνους της Γερμανίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις. Βέβαια, έχουν καταθέσει και μια πρόταση που μιλάει για 2 ευρώ, έτσι. 2 διαφορετικά ευρώ. Ένα ευρώ τον σκληρό και ένα ευρώ το χαλαρό του νότου. Αλλά επίσης υπάρχει το θέμα της ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε.
θυμίζω από πότε το έγραψε το σενάριο αυτό η Real News, έτσι, που τώρα ακριβώς έρχεται στην επιφάνεια. Και τώρα βρέθηκε αντιμέτωπος ο κύριος Βενιζέλος με αυτήν τη συζήτηση, αλλά και με τη δυνατότητα για επενδύσεις και ανάπτυξη. Το ζητούμενο σήμερα για την Ελλάδα είναι να έρθουν αναπτυξιακοί πόροι, να αρχίσει να κινείται λίγο η οικονομία. Γιατί εμείς προστατευόμαστε για 4 χρόνια. Σε αυτά 4 χρόνια πρέπει να αλλάξουμε το κράτος και να αναπτύξουμε το κράτος. Και εδώ δεν έχουμε λεφτά. Άκη Παυλόπουλε. Επιτέλους φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για ανάπτυξη και να ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που θα κάνουμε 2 βήματα μπροστά και δεν θα μένουμε μόνο στην επιβολή των φόρων. Το κακό σε όλο αυτό το χοντρό παιχνίδι το οποίο περιγράφεις, Νίκο, με την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης δεν είναι εντελώς ελιποβαρής, είναι ότι εμείς είμαστε ο δύναμος κρίκος. Σε όλο αυτό το χοντρό παιχνίδι το οποίο παίζεται με την Ευρώπη να ψάχνει να βρει το στίγμα της, τον βηματισμό της, ένα πλαίσιο εν πάση περιπτώσει λειτουργίας της και τους κερδοσκόπους να αλωνίζουν, η Ελλάδα είναι ο αδύναμος κρίκος. Και εμείς έχουμε να αγωνιούμε για πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα η επόμενη δόση. Καλά, πήραμε το μεσοπρόθεσμο, το ψηφίσαμε, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Πήραμε την 5η δόση, πάει καλά, όμως έχουμε και άλλη διαπραγμάτευση μπροστά μας και φαντάζομαι ότι όσο πιο έντονο είναι αυτό το blood affair το οποίο περιγράφουμε, τόσο πιο έντονες θα είναι και οι πιέσεις στην Ελλάδα που είναι ο αδύναμος κρίκος και τα τελεσίγραφα τα οποία έχουμε μπροστά μας, μάνι-μάνι το φθινόπωρο ίσως και νωρίτερα. Κάτια Μακρύ. Νομίζω ότι είναι απλή εξίσωση. Αγοραίας Ευρώπη 1-0. Το είδαμε και σήμερα ξεκάθαρα. Η Moody's είναι πολύ πιο ισχυρή από την κυρία Μέρκελ. Και εμείς νομίζαμε ότι έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη των 27 και των 16 της Ευρωζώνης. Και τελικά η Moody's έρχεται με μια απόφαση για την Πορτογαλία να τους πει: είστε ανύπαρκτοι. Πάρτε μια απόφαση, γιατί εγώ θα συνεχίζω. Θα πάω στην Ισπανία, θα πάω στην Ιταλία. Αυτό συμβαίνει, ή ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι οίκοι αξιολόγησης ευνοεί τελικά τους μύχιους πόθους και τα πραγματικά συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ενδεχομένως. Από την άλλη, βεβαίως, ακούμε τον κύριο Ρεν σήμερα να λέει και τώρα τρέχουμε. Να αρχίζει να μιλάει ξαφνικά για ευρωομόλογο, που η Ελλάδα τουλάχιστον το ζητάει 1,5 χρόνο τώρα και πολλοί το ζητούσαν. Και ο Κομπετίτ είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ευρωομόλογο, ότι δεν είναι τώρα λύσεις αυτές οι μεσοβέζικες που κάνουν προσωρινός μηχανισμός να κάνουμε και ένα δεύτερο το 2013, αλλά να βάλουμε σε άλλο μηχανισμό την Ιρλανδία και την Πορτογαλία από αυτόν που είναι η Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν ο κύριο Ρεν ξαφνικά επαναφέρει για πρώτη φορά Ευρωπαίος αξιωματούχος το θέμα του ευρωομολόγου, μήπως λέει δούμε να γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς, πέφτει ένας πανικός και ένας τρόμος πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί τώρα πια την Ισπανία και την Ιταλία, που είδαμε ότι δανείζονται με επιτόκια πάνω από 5%, όταν εμάς για παράδειγμα μας δανείζουν με τη σειρά τους με 4,2, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πώς έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, κανένας μηχανισμός δεν πρόκειται να αντέξει ούτε την Ισπανία, ούτε πολλό δε μάλλον την Ιταλία. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως εμάς μπορεί να γίνει ένας μοχλός πίεσης στα χέρια μας. Ότι πάρτε μια απόφαση, γιατί πια και εμείς να φύγουμε από το κάδρο είναι πολύ ισχυρότεροι από εμάς. Από την άλλη, βεβαίως, η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί ό,τι συζητάνε τη μία μέρα, το γαλλικό σχέδιο σωτηρίας εντός εισαγωγικών για την Ελλάδα, δηλαδή μετακύληση των ομολόγων, την άλλη μέρα λένε μήπως να το πάρουμε πίσω γιατί αντιδρούν οι οίκοι. Η Γερμανία τώρα επαναφέρει ένα τρίτο σχέδιο. Άρα λοιπόν, εκεί που περιμέναμε ότι την άλλη εβδομάδα πιθανόν θα είχαμε μια απόφαση για την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι όνειρο θερινής νύχτας πραγματικά. Τώρα, νέα επεισόδια προσθέθηκαν σήμερα στο σύριαλ της συνένεσης. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε για άλλη μια φορά ανοίγματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι οι πόρτες του Μαξίμου είναι ανοιχτές. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν η Κριστίν Λαγκάρτ και όλοι οι Ρεν. Ζήτησαν από τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα Πορτογαλίας και Ιρλανδίας ως προϋπόθεση για την περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη της χώρας μας. Νέα πρόσκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ασυνένεση απέφθυνε ο Γιώργος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τις πολιτικές δυνάμεις να αφήσουν στην άκρη τους εγωισμούς, σημειώνοντας ότι οι πόρτες του Μαξίμου είναι πάντα ανοιχτές για όσους θέλουν να βοηθήσουν. Παρά την αμηχανία πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης να ξεφύγουν από τις κλασικές αντιδράσεις, να ξεφύγουν από το εγώ για να πάμε στο εμείς, θα συνεχίζουμε εμείς αυτή την προσπάθεια και στο μέλλον. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές για όσους με ειλικρίνεια διατίθενται να βάλουν πλάτη σε μια προσπάθεια ριζικών αλλαγών, ώστε να βγει η χώρα από την κρίση και να αλλάξει. Όμως και η Τρόικα συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά για συνένεση, τόσο η νέα επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, όσο και ο κοινοτικός επίτροπος Όλι Ρεν ζήτησαν για ακόμη μια φορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουν στάση. Greek political parties all together, either in government or in opposition, can be rightly inspired by the decisions, the courageous decisions made by political parties in Ireland.
the courageous decisions made by political parties in Portugal. Λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών και πολύπλοκων προσαρμογών που απαιτούνται για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτούν ευρεία πολιτική στήριξη από τα κυριότερα ελληνικά πολιτικά κόμματα ως προϋπόθεση για την περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη. Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της απαντά δίνοντας στη δημοσιότητα το σημερινό άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο πλέκει το εγκόμιο του Αντώνη Σαμαρά. Λέγεται ότι ο Διογέννης ταξίδευε στην αρχαία Ελλάδα με ένα φανάρι αναμένο μέρα μεσημέρι ψάχνοντας ένα τίμιο άτομο. Στις μέρες μας, το να ψάχνεις έναν Έλληνα πολιτικό που βάζει την ανάπτυξη στην ημερήσια διάταξη φαντάζει εξίσου δύσκολο έργο. Αλλά σε μια συνέντευξή του σε αυτή την εφημερίδα, χθες ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, κ. Αντώνης Σαμαράς, είπε την τίμια αλήθεια για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική στρατηγική της αύξησης φόρων προκειμένου να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γιώργος Παπανδρέου θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί το 2013, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που υπάρχουν, τις απέδωσε στις συντηρητικές δυνάμεις της κοινωνίας. Πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο να μας πει περισσότερα. Ανδρέα. Νίκο, πάντως με αυτά που ακούμε και που ακούσαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, ακόμα και αν εμείς είχαμε εφαρμόσει πλήρως το μνημόνιο, πάλι έρμιο θα είμαστε των οίκων αξιολόγηση και των τυχαίων και αποσπασματικών κινήσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε τι έγινε με την Πορτογαλία. Και συνένεση έχουν και το πρόγραμμα πάνε μπροστά. Και εντούτοις έρχεται ένας οίκος αξιολόγηση και λέει τέσσερις μονάδες κάτω. Γιατί εκτιμά ότι του χρόνου δεν θα μπορέσει να βγει στις αγορές. Και αν είχε μία πιθανότητα η Πορτογαλία να βγει στις αγορές, τώρα με την υποβάθμιση δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Έχουμε μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Είναι μία περίεργη κατάσταση που ζούμε στην Ευρώπη. Βεβαίως μας πιέζουν για συνένεση και πιέζουν για το λόγο ότι μπορεί να εφαρμοστεί πιο εύκολα το πρόγραμμα και να υπάρξει και να υπάρχει μεγαλύτερη ενοχή από τους πολίτες. Αλλά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει ακόμα και αν εμείς κάνουμε αυτά που θέλουν να κάνουμε. Τις μεταρρυθμίσεις, βεβαίως που τις κάνουμε. Για να κάνουμε ένα αξιόπιστο και σύγχρονο κράτος. Αλλά το να κόβουμε συνέχεια φόρους, να επιβάλλουμε φόρους και να κόβουμε τα εισοδήματα, είναι μια άλλη κατηγορία μέτρων αυτή, την οποία δεν είναι εύκολο να την αντέξει κανείς. Και δεν φέρνει και κανένα αποτέλεσμα. Μόνο δρόμο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση για την υλοποίηση των στόχων του επικαιροποιημένου μνημονίου. Μέσα στο καλοκαίρι έρχεται βροχή νομοσχεδίων, καθώς είναι πλέον ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, την αναμόρφωση του φορολογικού μηχανισμού, την εξυγίανση των ΔΕΚΟ και τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Γολγοθάς 100 ημερών ξεκίνησε για τον νέο Υπουργό Οικονομικών και την κυβέρνηση. Ο αγώνας δρόμου κόντρα στα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του μεσοπρόθεσμου θα είναι σκληρός για τους πολίτες και καταπιεστικός για τους υπουργούς. Η κινητοποίηση νέων δυνάμεων είναι προϋπόθεση για την αναστήλωση της οικονομίας μας. Και η αναστήλωση της οικονομίας μας είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη, ώστε να βγει η χώρα από την ύφεση. 12 νομοσχέδια μέχρι το Σεπτέμβριο, από τα οποία τα 7 μέσα στον Ιούλιο πρέπει να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν. Αλλάζουν τα πάντα στην Ελλάδα σε τομείς όπως η αναμόρφωση του φορολογικού μηχανισμού, ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, η εξυγίανση των ΔΕΚΟ, το συνταξιοδοτικό σύστημα, η αγορά εργασίας, η υγεία, οι κρατικές συμβάσεις αλλά και ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Ο Υπουργός Οικονομικών ξεκίνησε σήμερα από το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πρακτικά θέματα που θα ανακουφίσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και θα στείλουν ένα μήνυμα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Η Εκκλησία πάντοτε σε αυτόν τον τόπο στάθηκε πλάι, αγωνίστηκε και έδωσε ό,τι μπορούσε. Και σε αυτή την κρίσιμη ώρα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρώτη προτεραιότητα του καλοκαιριού η αποκρατικοποίηση. Ταυτόχρονα, όσο αφορά τις ΔΕΚΟ, η κυβέρνηση καλείται να ετοιμάσει νομοσχέδιο για συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Καταργούνται 200 από τις 280 εφορίες και εντός του Ιουλίου θα συσταθεί αρχή που θα διαχειρίζεται όλες τις προμήθειες στο δημόσιο. Θεωρούμε τον διάλογο προσχηματικό προκειμένου να νομιμοποιηθεί και να διευκολυνθεί η νέα φοροεπιδρομή σε βάρος του λαού. Για τους λόγους αυτούς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Κατάρτισης του σχεδίου του σχετικού νόμου. Οι δανειστές συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ελληνικών αρχών με τις αποφάσεις για το νέο πακέτο στήριξης. Μάλιστα, οι πιέσεις των ελεγκτών της Τρόικας αναμένεται να πυκνώσουν, καθώς στρατιές συμβούλων θα πάρουν σύντομα θέση για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων.